Η μία 29 ετών, η άλλη 35. Η πρώτη είχε απασχόλησει το Πανελλήνιο τον Φεβρουαρίο του 2020 όταν είχε γεννήσει. Έφυγε από το νοσοκομείο και άφησε το μωρό της στην Πλάζ. Λίγες ώρες αργότερα το νεογέννητο ήταν νεκρό. Η 27χρονη τότε κοπέλα είχε κρυθεί ένοχη από το ΜΟΔΕΓΙΟΥ για το αδίγημα της παιδοκτονίας. Η 27χρονη είχε κρυθεί προσωρινά κρατούμενη στι φυλακέ από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν αποκαλύφθηκε το γεγονό ότι το νεογέννητο μωρό τη βρέθηκε πνιγμένο στην παραλία τη Πλάζ. Το φθινόπωρο του 2020, η δικαιοσύνη αποφάσισε να την τιμωρήσει για παιδοκτονία και όχι για ανθρωποκτονία εκ προθέσεω, όπω αρχικά ήταν η κατηγορία που είχε αντιμετωπίσει. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία τη επέβαλε ποινή καθεριξίω 8 ετών με αναστέλουσα δύναμη μέχρι την έφεση. Έτσι, στις 8 Δεκεμβρίου 2020, διατάχθηκε η αποφυλάκησή της. Η νεαρή κοπέλα είχε τότε απολογηθεί με λήγμους στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Αιγείου και, όπως είπε, δεν είχε συνειδητοποιήσει πως το σπλάχνο της δεν είναι στη ζωή. Την ίδια ώρα, η μητέρα των τριών κοριτσιών Ρούλα Πυρήγκου μίλησε για μια ακόμη φορά στα κανάλια την περασμένη Παρασκευή στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη και υπερασπίστηκε εκ νέου τη σχέση αγάπης που είχε με τα κορίτσια, απαντώντα σε όλα τα σενάρια που ακούγονται και πολύ περισσότερο στον πρώην διοικητή ασφαλείας Χρήστο Ρουγκάλα, ο οποίος ευθέως και χωρίς κανένα στοιχείο την θεώρησε υπεύθυνη για το θάνατο των παιδιών. Η Ρούλα Πεσπυρίγκου είναι γνωστό ότι έχει πολύ καλή σχέση με τα social media και όχι μόνο και μάλιστα είχε πανέμβει με ένα αιχμηρό σχόλιο όταν αποκαλύφθηκε ότι η 27χρονη τότε μητέρα είχε αφήσει το παιδί της να πνιγεί στην πλάζ. Όταν λοιπόν η νεαρή γυναίκα είχε αποφυλακιστεί, η Ρούλα Πεσπυρίγκου της πρότεινε μέσω του facebook να αυτοκτονήσει από τις τύψεις. Προέβλεπε δε ότι αυτή η κυρία θα κάνει από εδώ και πέρα ζωάρα με καφεδάκια ενώ έχει χαθεί μια ψυχούλα. Όσα δηλαδή τραβάει, η ίδια σήμερα με τις αναρτήσεις διαφόρων, χωρίς κανένα στοιχείο, την καταδικάζουν και λιδωρούν σε βάρος της. Το ίδιο είχε κάνει και εκείνη για μια άλλη μητέρα.